Σύρωση του δεκάλεπτου. 0-0 η ΑΕΚ με τον Κασάπη και τον Κωστή που κερδίζει την μπάλα από τον ανεύθυνο, θα λέγαμε, σε αυτή τη φάση. Τέρζιτς, το γύρισμα, ο Νικολαίδης out. Αυτή είναι η πρώτη έτσι, ιδιαίτερα καλή στιγμή στο μάτς. Ο Γκαμπριέλ σήκωσε το χέρι και ζήτησε την μπάλα. Αυτόν σημαδεύει ο Σονίδης και τον βρήκε πραγματικά. Το γύρισμα του Γκαμπριέλ πίσω στον Χατζίδη. Ευκαιρία για σούτα από τον Χατζίδη. Όχι ιδιαίτερα δυνατό. Ο Ατματσίδης σε πολύ καλή θέση. Είδε την μπάλα να έρχεται πάνω του. Η σέντρα από τον Κασάπη. Ο Σαββίδης που ελέγχει. Ο Μπατίστα θέλησε να βάλει την προβολή. Δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ όμως επιμένει. Από τις κόντρες ευνοείται ο Κωστής. Είναι ευκαιρία απέναντι στον Μπαρτζόκα. Κλείστηκε. Γυρίζει ο Κωστής. Η μπάλα στα δίχτυα στο 24. Ο Χρήστος Κωστής που είχε βάλει το πρώτο γκολ της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Στην Καβάλα βάζει και το δεύτερο. Και ξανά. Δεν τελείωσε τη φάση με την μία, αλλά είχε την ψυχραιμία να κόψει την μπάλα μπροστά στον Χατζίδη και όταν έκανε το σουτ, παρά την προσπάθεια του Μπαρτζόκα που έβαλε το σώμα και βρήκε λίγο την μπάλα, δεν κατάφερε ο πορτιέρο της μακεδονικής ομάδας να αλλοιώσει την πορεία της μπάλας προς την εστία του. Το σουτ από τον Κοπιτσί είναι τελικά, πολύ καλό σουτ για τον Κωστή. Σκόρερ, κάνει καλά το κοντρόλ αυτός, ακόμη καλύτερο σουτ, την μπάλα στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού. Και out στο 28. Εδώ ο Χρήστος Κωστής που κερδίζει το ζεστό χειροκρότημα από την κερκίδα. Μπορμπόκης, Μπατίστα, Νικολαίδης και ξανά ο Μπορμπόκης παίρνει την μπάλα με το αριστερό, πέφτει κάτω. Μπορεί και να υπήρξε επαφή με τον Αντώνη Χιδάνη. Ο Μπορμπόκης πάντως έπεσε χωρίς να κερδίσει αυτό που θα ήθελε, ο ίδιος και η κερκίδα. Γιάννης Κούναρης έδωσε εντολή στους παίκτες της Καστοριάς σε περίπτωση που η ΑΕΚ αντεπιτίθεται σε κάποια γρήγορη αντεπίθεση να κόβουν ακόμη και με φάουλ τους παίκτες της ώστε να μην δημιουργήσουν προϋποθέσεις για γκολ. Μανολάση κεφαλιά και πάνω στη γραμμή. Καμπρέλ που έχει στήριγμα τον Τίρνα και σε αυτόν δίνει την μπάλα και ξανά ο Γκαμπριέλ το shoot out. Ο Σαβεύσκι τελικά η μπάλα περνάει, δοκάρι και out. Δεύτερο συνεπώς δοκάρι και πολύ πιο δοκάρι από το πρώτο του Κωστή. Νικολαίδης, τραβηγμένος πολύ πλάγια στο ξεκίνημα αυτό του δεύτερου ημιχρόνου. Μπροστά στον Τσαγκόπουλο καταφέρνει και βγάζει τη σέντρα. Ο Κωστής πάει για την κεφαλιά, την πήρε αλλά η μπάλα έφυγε out. Κωστής. Μπατίστα. Ωραία στον Κωστή. Αυτός κάνει την προσποίηση. Το σούτ είναι αριστερό. Καλό σούτ. Ο Μπαρτζόκας χάνει την μπάλα. Και τσμπάλια στον Σαβεύσκι μετά την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Τον γυριστό από τον Νικολαίδη. Καλό σούτ. Καλή έμπνευση και καλή εκτέλεση. Και ο Σαβεύσκι βρήκε τον Νικολαίδη. Τον κλείνει ο Σονίδης. Προσποιήσεις ωραίες από τον Νικολαίδη. Έβγαλε και τη σέντρα. Ο Μπατίστα κάνει το κοντρόλ πιεζόμενος από τον Φιδάνη. Ο Μπαρτζόκας πάνω στην μπάλα. Ο Μαρσέλο βρέθηκε στο έδαφος. Έχω την εντύπωση ότι εκβίασε την κατάσταση. Με τον Χατζίδη. Αν κάνει την πάσα στον Γκαμπριέλ, την έκανε πραγματικά. Αυτός ξανά για τον Χατζίδη. Το σουτ του Μινά με το αριστερό. Καλό σουτ. Την μπάλα στη συμβολή του δοκαριού του Ατματσίδη και out η Καστοριά. Ο Πιτσής με το καλό το πόδι δεν μπορούσε να κάνει το σουτ. Αλλάζει με τον Μπατίστα. Το έκανε στη συνέχεια το σουτ αφού είχε καταπονηθεί κάπως από την προσπάθεια. Μπατίστα. Μαρσέλο. Και ο Μπαρτζόκας που χάνει την μπάλα αλλά με δεύτερη προσπάθεια μπροστά στον Νικολαίδη την μαζεύει.